Η NASA μόλις κυκλοφόρησε νέες μαγευτικές εικόνες του ουρανού που αποτυπώθηκαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb και είναι απλά απίστευτες. Η ζουμαρισμένη εικόνα του ουρανού που τραβήχτηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2023 δείχνει τους δακτυλίους του πλανήτη όπως ποτέ άλλοτε. Συνδυάζοντας δεδομένα από δύο φίλτρα, το μπλε και το πορτοκαλί, δημιουργείται ένα εκπληκτικό θέαμα. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο, η πολική σκούρα κάψα του ουρανού, μοναδική στον πλανήτη, αποκαλύπτει μια νέα απαλή φωτεινότητα κοντά στο βόρειο πόλο του. Ο ουρανός ανακαλύφθηκε το 1781 από τον William Herschel, είναι ο 7ος πλανήτης από τον ήλιο και είναι ένας παγωμένος γίγαντας. Είναι ο 3ος μεγαλύτερος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα και είναι σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Ο πλανήτης πήρε το όνομά του από τον Έλληνα θεό Ουρανό. Ο ουρανός είναι γνωστός ως ο πατέρας του Κρόνου στην ελληνική μυθολογία, ο οποίος είναι με τη σειρά του ο παππούς του Δία και ο προπάπος του Άρη. Ο ουρανός είναι μοναδικός μεταξύ των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, καθώς περιστρέφεται πλευρικά με τους πόλους του σχεδόν παράλληλους με το επίπεδο της τροχιάς του. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πόλος βιώνει 42 χρόνια συνεχούς ηλιακής ακτινοβολίας, ακολουθούμενη από 42 χρόνια σκότους. Ο πλανήτης έχει επίσης ένα σύστημα δακτυλίων γύρω από αυτόν, αν και είναι πολύ λιγότερο ορατή από αυτούς του Κρόνου. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του ουρανού είναι η ατμόσφαιρά του, η οποία αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο, αλλά περιλαμβάνει επίσης μικρές ποσότητες μεθανίου και ίχνη νερού και αμμονίας. Το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα του ουρανού δίνει στον πλανήτη το μπλε-πράσινο χρώμα του. Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του ουρανού είναι οι 27 γνωστοί δορυφόροι του, ο μεγαλύτερος εκ των οποίων είναι η Τιτάνια. Οι δορυφόροι του ουρανού πήραν τα ονόματά τους από χαρακτήρες των έργων του William Shakespeare και του Alexander Pope. Το μαγνητικό πεδίο του ουρανού είναι μοναδικό για δύο λόγους. Πρώτον, δεν διέρχεται από το κέντρο του πλανήτη και δεύτερον, έχει κλείσει υπογωνία 59 μοιρών σε σύγκριση με τον άξονα περιστροφής του πλανήτη. Μόνο μία φορά ανθρώπινο διαστημόπλοιο έχει επισκεφθεί τον ουρανό, το Voyager 2, το οποίο πέρασε κοντά από τον πλανήτη το 1986. Ωστόσο, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb έχει πρόσφατα καταγράψει μερικές εκπληκτικές εικόνες του ουρανού, αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες για τους δακτυλίους και την ατμόσφαιρα του πλανήτη. Αυτές οι εικόνες έχουν παράσχει στους αστρονόμους μεγαλύτερη δυνατότητα κατανόησης του ουρανού και έχουν δώσει νέο ενδιαφέρον σε αυτό το συναρπαστικό πλανήτη. Η ευρύτερη άποψη του συστήματος του ουρανού δείχνει 6 από τους 27 γνωστούς δορυφόρους του, συμπεριλαμβανομένων των Πακ, Έριελ, Μιράντα, Άμπριελ, Τιτάνια και Όμπερον. Η εικόνα περιλαμβάνει επίσης αρκετούς γαλαξίες, κάνοντας αυτή τη θέα ακόμα πιο εξαιρετική. Η δακτύλη του ουρανού κάθετη στον πλανήτη είναι μια εντυπωσιακή θέα. Τα φωτεινά νέφη στην άκρη του πολικού καπέλου και οι ασθενέστερες επεκτηνόμενες λεπτομέρειες προσθέτουν μια πινελιά μυστηρίου στην ατμόσφαιρα του πλανήτη. Αυτά τα νέφη είναι τυπικά του ουρανού σε υπέρυθρα μήκη κύματος και πιθανότητα συνδέονται με δραστηριότητα καταιγίδων. Επομένως, αν θέλετε να απολαύσετε την επιβλητικότητα του εξωτερικού ηλιακού συστήματος και την ομορφιά και το θαύμα του σύμπαντός μας, εγγραφείτε στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι προκειμένου να ενημερώνεστε άμεσα για τις τελευταίες μου αναρτήσεις. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.